Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από τα Γιαννιτσά και από την πρεμιέρα του προβλήματος Handball Α1 γυναικών. Στο γήπεδο λοιπόν των Γιαννιτσών του Μέγα Αλέξανδρου, όπου την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση θα παρακολουθήσουμε για τη σεζόν 23-24 μεταξύ του τοπικού Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών και της πρωταθλήτριας ομάδας τα τελευταία 5 χρόνια του ΠΑΟΚ. Δίπλα μου και μαζί μου, στα ακούω ότι στο μικρόφωνο Τάσος Καμπάνης, δίπλα μου και μαζί μου ο παλέμαχος χατμπολίστας της ομάδας του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών, ο Θοδωρής ο Κουτουχίδης. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Ξανά στα σαλόνια της Α1 κατηγορίας ο Μέγας Αλέξανδρος, σε μια σπουδαία αναμέτρηση με τον πρωταθλητή, όπως είπες, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ελπίζω το παιχνίδι να είναι ανταγωνιστικό και να παρακολουθήσουμε έτσι μια καλή αναμέτρηση. Βέβαια τα μεγέθη είναι λίγο δυσανάλογα, αλλά... Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Θοδωρή, εδώ, γιατί η εμπειρία σου είναι τόσο μεγάλη. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το handball, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τις ομάδες και θέλουμε λοιπόν τα φώτα σου έτσι να μας πεις την σημερινή αναμέτρηση τηρουμένων των αναλογιών με τα μεγέθη των δύο ομάδων. Πώς βλέπεις την αναμέτρηση? Η ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου δεν έχει το μέγεθος του ΠΑΟΚ, έχει όμως την έδρα του, έτσι δεν είναι? Έχει την έδρα του, βέβαια να μην ξεχνάμε το μπάτζετ της ομάδος, έτσι. Ο Μέγας Αλέξανδρος, να πούμε μόνο ότι αγωνίζεται με μία ξένη στη σύνθεσή του, ενώ ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται με 4 ξένες στη σύνθεσή του και επίσης να μην ξεχνάμε την ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ, η οποία είναι πάρα πολύ ικανοποιητική για τα δεδομένα βέβαια της χώρας μας, που τα τελευταία χρόνια το γυναικείο handball έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Έχουν ενισχυθεί, Θοδωρή, δηλαδή αρχίζουν οι ομάδες οι ελληνικές σιγά σιγά στην Ευρώπη να γίνονται υπολογίσιμες. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ ειδικά το έχει αποδείξει και νομίζω ότι θα τα πάει και καλύτερα, γιατί παίζει ρόλο και η απόκτηση εμπειρίας σε αυτά τα παιχνίδια. Ήδη ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Κάνει ένα κλικ δηλαδή προς τα πάνω. Ένα βήμα παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και τις άλλες ομάδες, έτσι, που προσπαθούν να γίνουν ανταγωνιστικές. Σιγά σιγά, όπως είπαμε, το handball μπαίνει πιο δυναμικά μέσα στο αθλητικό κοινό της χώρας. Και ελπίζω, ας πούμε, να έχουμε και ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Πέρσι και... ο ΠΑΟΚ το πήρε με ανατροπή, έτσι, Θοδωρή? Ναι, η ομάδα της Νέας Ιωνίας, μην ξεχνάμε, είναι μια πολύ ανταγωνιστική ιστορική ομάδα. Ιστορική ομάδα, ιστορική, έτσι. Ομάδα έχει με πολλούς παρουσία, τύπους, βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Ιωνία είχε 7 τίτλους στο παρελθόν. Αν θυμάμαι καλά, πολύ δυνατή ομάδα. Όπως και η Άρτα πέρυσι, παρότι είχε. Η Άρτα νομίζω έχει τους περισσότερους τίτλους, έτσι. 12. 12 τίτλους. 12, ναι, ναι. Άρτα, η Ορμή στο παρελθόν. Βέβαια τώρα έχουν βγει καινούργιες ομάδες. Καματερό, έχει δυναμώσει πολύ η Θεσσαλονίκη. Πηλαία, Πανόραμα. Ο Κορυδαλός φέτος, ας πούμε, που νομίζω θα είναι μία από τις ομάδες που θα παλέψει για την παραμονή του. Αλλά έχουμε έναρξη στο παιχνίδι και καλό είναι να ξεκινήσουμε λίγο την αναμετάδοση. Λοιπόν, για πες μας εδώ πέρα τι αρχίζουμε και βλέπουμε. Να πούμε πρώτα τους διαιτητές. Είναι ο κύριος Γκόγκας και ο κύριος Βακελτσίκης από τον Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης. Γυμνασίαρχος του αγώνα είναι ο κύριος Σαμαράς. Την πρώτη επίθεση ο Μέγας Αλέξανδρος κερδίζει ένα φάουλ, 9 μέτρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος αγωνίζεται με ένα σύστημα 5-1, 9 μέτρα και πάλι. Στην αρχή τα πρώτα βέβαια στιγμιότυπα, νομίζω ότι είναι... Η Ουκρανή παίκτρα εδώ του ΠΑΟΚ, της τοπικής ομάδας του Μέγα Αλέξανδρου, πολύ γρήγορη αθλήτρια, έτσι, Θοδωρή. Γρήγορη και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει, όλοι αυτό βοηθούν. Έχουμε την πρώτη κίτρινη
κάρτα του αγώνα στη παίκτρια του ΠΑΟΚ, η οποία νομίζω είναι με το νούμερο 9, η Βλάτοβιτς. Στην επίθεση ο Μέγας Αλέξανδρος, από τη θέση ίντερ προσπαθεί η Καραβαγγέλη, κερδίζει το φάουλ. Βλέπουμε μια πολύ ωραία απόκρουση έτσι της τραντοφύλακα της ομάδος του ΠΑΟΚ, την Τσιχνάκη, έτσι. Γρήγορη επίθεση που εκδηλώνει. Πολύ ωραία όμως η άμυνα που βγήκε και γρήγορη τώρα η αντεπίθεση. Έχει η Καραμπατζάκη. Εκπληκτική πάλι. Εκπληκτική απόκρουση. Το παιχνίδι εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Οι ομάδες βλέπω τρέχουν στο γήπεδο. Το playmaker της ομάδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου η Ουκρανή η Τριετίνα. Είναι η κύρια εκφραστής των επιθέσεων όπως φαίνεται. Με πολλή διάθεση η ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου έτσι στα πρώτα λεπτά, έτσι Θοδωρή. Προσπαθεί, είναι πρώτη αγωνιστική, προσπαθεί απέναντι σε μια ομάδα που φαίνεται έτσι πιο έμπειρη, φαίνεται αυτό μες στο γήπεδο, τα στισήματά της, βήματα για την Αναστασίου την Ελένη, το σφύριξαν οι διαιτητές. Το γκολ δεν μετράει. Γρήγορη επίθεση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και η πρώτη κίτρινη του αγώνα στην Καραμπατζάκη, η οποία κράτησε την αντίπαλό της στην προσπάθειά της που έκανε για να σουτάρει σε αυτή τη γρήγορη επίθεση. Στην επίθεση η ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα σε μία κοντρόλ επίθεση. Αφού η αντεπίθεση δεν έπιασε έτσι η Θοδωρή. Και η πρώτη κομπίνα νομίζω αποδίδει. Μπάλα πήγε στο εξτρέμ. Και η Κερλίδη ανοίγει το σκόρ. Είναι το πρώτο γκολ του αγώνα. 0-1 το σκόρ. Στο τέταρτο λεπτό. Πάντως νομίζω ότι οι δύο ομάδες είναι καλά στημένες στην άμυνα. Οι άμυνες είναι σκληρές. Η μπάλα πάει στα εξτρέμ. Δοκάρι για την Καραμπατζάκη. Γρήγορη αντεπίθεση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ανακόπτεται με φάουλ 9 με μέτρα. Πολύ μεγάλη ταχύτητα στην αντεπίθεση η ομάδα του ΠΑΟΚ. Το handball πλέον έχει γίνει άθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό ταχύτητας. Αν θα δείτε στατιστικά, πάρα πολλά τέρματα επιτυχάνονται σε αντεπιθέσεις ή καλύτερα σε γρήγορες επιθέσεις. Όπως εδώ τώρα, κλέψαν την μπάλα, φεύγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Γιάννηνα η Ουκρανέζα, λάθος πάσα, αλλά παρεμποδίστηκε από την άμυνα και κέρδισε τελικά φάουλ 9 μέτρα για την τοπική ομάδα. Φάουλ λοιπόν για την τοπική ομάδα που εκτελεί βράμπα. Η μπάλα πάλι στη Γιάννηνα που προσπαθεί να μοιράσει το παιχνίδι. Δημιουργική η παίκτρια της τοπικής ομάδας η Ουκρανέζα λοιπόν, παίκτρια εδώ που διοργανώνει αυτό το παιχνίδι και οργανώνει. Εδώ έχουμε, πέρασε μέσα από την περιοχή των 6 μέτρων η παίκτρια του ΠΑΟΚ και ο διαιτητής σφύριξε την παράβαση. Ξανά στην επίθεση ο Μέγας Αλέξανδρος που φαίνεται ότι το πάει το παιχνίδι στα ίσα. Και αν η τύχη ήταν λίγο με το μέρος του, είχε δύο κλασικές ευκαιρίες, τουλάχιστον δοκάρι, να ήταν το παιχνίδι στο 1-1. Ναι, έτσι. Είχε και το δοκάρι. Για να δούμε αυτή την επίθεση τώρα. Πολύ καλά, μπράβο το πρώτο γκολ. Έχουμε λοιπόν το 1-1 από την Καραβαγγέλη. Η Καραβαγγέλη λοιπόν ισοφαρίζει σε 1-1. Καραβέλη, για την... συγγνώμη. Στην επίθεση ο ΠΑΟΚ από τα εξτρέμ. Πάρα πολύ καλό γκολ. Σκαστό σουτ. Δύσκολο για τον τερματοφύλακα να αντιδράσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανταποδίδει λοιπόν πολύ γρήγορα την ισοφάριση η ομάδα του ΠΑΟΚ και προηγείται με 2-1 με τη Μεντεσίδου. Στο έκτο λοιπόν λεπτό βρισκόμαστε φίλες και φίλοι. Στο 1-2 η αναμέτρηση. Στην επίθεση πάντα η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Αναστασίου την Ελένη. Λάθος μπαλιά. Κλέβει την μπάλα η Μουράτοβιτς.
και δεν θα δυσκολευτεί να κάνει το 1-3 σε αυτή την... Στο τέτα-τέτα αυτό με την τερματοφύλακα εδώ ήταν πολύ δύσκολο. Παίκτηρες τέτοιου επίπεδου δύσκολα κάνουν αυτά τα σουτ. Βούτυρο στο ψωμί, έτσι δεν θα δωρεί. Ας το πούμε έτσι, ναι. Αν και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις γίνονται μοιραίοι, έτσι, γιατί οι τερματοφύλακες πολλές φορές κάνουν αποκρούσεις θεαματικότατες σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή είναι και η ομορφιά του αθλήματος, έτσι. Το σίγουρο ποτέ δεν είναι σίγουρο. Ποτέ δεν είναι σίγουρο, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ εκπληκτική. Και εκπληκτική και η απόκρουση, έτσι, και, η απόκρουση και η προσπάθεια της Καραβέλη, αλλά και η απόκρουση από τη Τσικνάκη που άπλωσε τα πόδι της και έβγαλε μια πολύ δύσκολη, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Εκπληκτική η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Σε δύο περιπτώσεις απεσόβησε, μπορούμε να πούμε, σχεδόν σίγουρα τέρματα, έτσι. Ναι, ήταν μόνη η παίκτρια των Γιάννητσων από τα 6 μέτρα. Πολύ γρήγορα είναι αλλαγή. Πάλι στα εξτρέμ, πλασέ, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το τέρμα που πετυχαίνει η Κερλίδη. Και πάλι έτσι. Είναι δεύτερη φορά από τα εξτρέμ που χτυπάει, επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ με μια κομπίνα δεύτερη φορά που... βγαίνει. Και κάνει το 1-4. Γιατί βλέπει ο πίνακας εκεί. 1-4 είναι το σκορ, τόσο είναι. Α, ναι, είναι στο, ναι. Βλέπω κάτω το 0 εκεί και με μπέρδεψε. Είμαστε στο 8 λεπτό. Στο 1-4 λοιπόν το, το σκορ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ στα 6 μέτρα με εξόδους. Νέα κίτρινη κάρτα για παίκτρια του ΠΑΟΚ. Είναι η Μπουλάτοβιτς, η οποία κράτησε την αντίπαλό της. Α, είναι η δεύτερη, ναι, σωστά, είναι 2 λεπτά γιατί ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα στη Μπουλάτοβιτς. Με 5 παίκτρες αυτή τη στιγμή η ομάδα του ΠΑΟΚ και αμέσως ο προπονητής των Γιάννητσών κάνει αλλαγή στη θέση των εξτρέμ, περνάει τη Δημητρακούδη. Οπα. Νέα σκληρό φάουλ από την κεντρική αμυντικό του ΠΑΟΚ, η οποία τράβηξε από τη φανέλα τη Γιάννηνα. Αντίκρισε και αυτή την κίτρινη κάρτα. Όπως είναι λογικό βέβαια, παίζει πιο σκληρά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σωματικά υπερέχει, τα προσόντα τα σωματικά είναι εμφανώς καλύτερα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα βέβαια να αμήνονται με καλύτερο τρόπο. Πολύ ωραίο. Και πάλι, και πάλι. Αλλά γραμμή. Έχει πατήσει γραμμή. Οπότε η φάση θεωρείται σμιγενόμενη, έτσι. Ναι, σωστά, σωστά. Πάντως για μία φορά ακόμη η Τσικνάκη ήταν εκεί, έτσι. Ανεξάρτητα δηλαδή το, ότι η φάση θεωρείται σμιγενόμενη. Είναι καλή τερματοφύλακα, το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή επιτίθεται με κεντρική της Ευδύλη. Αυτή έκανε αλλαγή με την πάλι από δοκάρι η μπάλα και έχουμε τη μείωση και ένα από τα ωραία τέρματα. Πολύ ωραίο, ένα ψιλοκρεμαστό από την μικρή περιοχή της ομάδος της των Γιάννητσών στην καινή εστία, ναι, μπόρεσε, σημάδεψε η τερματοφύλακας και το σκορ γίνεται στο 2-4, 2-4 στο 10ο λεπτό. Πολύ ωραία αναμέτρηση, έτσι. Ναι, καλή, έχει και δύναμη. Βγαίνουν και οι κομπίνες, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Εδώ, ορίστε. Πολύ ωραία προσποίηση. Πάρα από πολύ ωραία. Η Μουράτοβιτς, η οποία... πετυχαίνει το 5ο τέρμα, έτσι, ναι, Θοδωρή. Ναι, ναι. Κάνοντας το 2-5. Πέρασε την αντιπαλό της. Και βέβαια μόνη της με την τερματοφύλακα δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-5. Επίθεση για το Μέγα Αλέξανδρο Γιάννητσών με 6 παίκτρες και οι δύο ομάδες πλέον. Ολοκληρώθηκε η ποινή των 2 λεπτών. Σε σετ επίθεση ο Μέγας Αλέξανδρος. Πάλι μπάλα στα εξτρέμ. Για να δούμε λοιπόν. Επιθετικό φάουλ. Η Καραβέλη πάνω στην αντίπαλό της, το σφύριξαν οι διαιτητές. Γρήγορη πάλι η επίθεση από τον ΠΑΟΚ. Λάθος πάσα όμως, πλάγια. Προσπαθούν τώρα να βγάλουν γρήγορη αντεπίθεση
οι παίκτες του Μέγα, δεν τα καταφέρουν όμως. Επέστρεψε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Και αλλαγή για τον Μέγα Αλέξανδρο. Μπαίνει η Δίμτση. Όχι, η Δημητρακούδη, συγγνώμη, και βγαίνει η Αναστασίου. Η Γιάννενα πάλι ως playmaker. Βέβαια, να πούμε ότι ακόμα δύσκολα ο Μέγας Αλέξανδρος θα επιχειρήσει σούτ από τα ίντερ. Είπαμε, η σωματική πάλι διάπλαση είναι... ξανακλέβουν την αφανή μπάλα με την Μουράντοβιτς και πολύ έξυπνα... με την Κερλίδη, συγγνώμη, ναι, με την Κερλίδη και πολύ έξυπνα Κερλίδη ξεγελά την άμυνα και την τερματοφύλακα της ομάδας του Γιαννητσών, πετυχαίνοντας το 6-2. 12ο λεπτό του παιχνιδιού. Στα 6 μέτρα η άμυνα με εξόδους του ΠΑΟΚ. Να και ένα μακρινό σουτ, το πρώτο από τον Μέγα Αλέξανδρο. Η Τσιχνάκη όμως είναι εκεί και πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα με μακρινή παλιά και βρίσκει έξυπνα την συμπαίκτριά της. Σε Σεβδίλη, η οποία έφυγε πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό και διαμόρφωσε το 2-7. Παρακολουθούμε μια πολύ καλή αναμέτρηση, παρότι όπως είπαμε η ποιότητα των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Έχουμε φάουλ Γιάννη να ξεπέρασε την αντιπαλό της, η οποία την κράτησε. Οι διαιτητές σφύριξαν την παράβαση 9 μέτρα. Πάλι η ίδια παίκτρια θα κάνει το σούτ, η μπάλα όμως θα χτυπήσει στα πόδια παικτριών του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η κατοχή περνάει στην ομάδα του ΠΑΟΚ που πάει πλέον σε σετ επίθεση, με τη Σεβδίλη πάντοτε να μοιράζει την μπάλα, έχοντας βέβαια την Μπροκάντο, η οποία πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε τώρα ότι έχουν χαμηλώσει το ρυθμό η ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι Θοδωρή. Δεν μπορείς να πες συνέχεια. Και δεν υπάρχει και λόγος, άλλος είναι με 7-2 μπροστά. Δεν είναι... Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Νέα κομπίνα από το κέντρο της άμυνας. Άδειασαν το κεντρικό δίδυμο του αμυντικού. Η Σεβδίλη ήταν αυτή που πέτυχε το 8ο τέρμα. Έχουμε το πρώτο time out από τον προπονητή της ομάδας των Γιαννητσών, τον κύριο Ταρινίδη. Γιατί σίγουρα παρακολουθεί κάποιες δυσλειτουργίες στην άμυνα. Είναι τρίτη φορά που η μπάλα περνάει μέσα από εύκολα την άμυνα, εύκολα μέσα από την άμυνα. Ναι, τρυπάνε, αυτό διαπιστώνουμε έτσι, Θοδωρή, ότι εύκολα η ομάδα του ΠΑΟΚ τρυπάει την άμυνα. Είπαμε, είναι η εμπειρία και η ποιότητα, έτσι, αλλά είναι και τα σωματικά προσόντα. Έτσι. Έτσι, είπαμε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέρα από την εμπειρία διαθέτουν και σωματικά προσόντα τα οποία τις επιτρέπουν να επιτίθενται μέσα στην άμυνα. Ναι, και να κερδίζουν τις μάχες μία με μία που λέμε. Όταν πάει σώμα με σώμα. Εννοείται. Έτσι, σωματική διάπλαση πάντου παίζει τον ρόλο. Και βέβαια, φυσικά, εντάξει, βέβαια, έτσι, όλα είναι και αποτέλεσμα δουλειάς. Βλέπεις, ο ΠΑΟΚ είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Τα τρία γκολ που μπήκανε σε σετ παιχνίδι ήταν από κομπίνες που τους βγήκαν. Και φαίνεται ότι είναι δουλεμένα όλα αυτά στην προπόνηση. Έτσι. Ακριβώς, φαίνεται ότι είναι δουλεμένα. Ενώ λοιπόν τελείωσε το time out και επέστρεψαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για την αγωνιστική δράση. Σφυρίζει λοιπόν ο διαιτητής για την συνέχιση του παιχνιδιού. Οι παίκτες της τοπικής ομάδος γυρίζουν την μπάλα. Να και ένα σουτ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία κομπίνα από το Μέγα Αλέξανδρο και η Μαυροπούλου. Και πολύ ωραία και εύστοχο το χτύπημα της Μαυροπούλου. Έξυπνο και βρήκε το στόχο. Το κενό στην άμυνα. Βρήκε το κενό στην άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοκιμάσει περισσότερα σουτ και απ' έξω. Δύσκολο είναι, είπαμε. Είναι... Μπλοκάρονται από τους αντιπάλους. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά αν δεν το δοκιμάσει όμως, Θοδωρή, δεν γίνεται κιόλας, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ πως αλλάζουν γρήγορα και βρίσκονται σε θέση βολής. Και πάλι η Μουράντοβιτς από και πάλι η Μουράντοβιτς πετυχαίνει το... Απέφυγε την αντίπαλό της. Πετυχαίνει το ένατο τέρμα για την ομάδα. 9-3 το σκορ στο 15ο λεπτό. Στα μισά λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου βρισκόμαστε.
στο 9-3 η ομάδα του ΠΑΟΚ, ή 3-9 μπορούμε να πούμε έτσι για να γίνεται αντιληπτό. Βλέπουμε τον ομάδα, τον προπονητή της τοπικής ομάδος, έχει αλλάξει το play, έχει πάλι βάλει την Μπατσάνη. Έκλεψαν. Χάθηκε πάλι μπάλα, πάει για γρήγορη επίθεση ο ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέρνει. Επιστροφή σε σετ παιχνίδι με την Τζακνάκη, πάλι στα playmaker. Νομίζω ότι εσκεμμένα πρέπει να πάγωσε το παιχνίδι τώρα, Θοδωρή, γιατί είδα την παίκτη του ΠΑΟΚ, ενώ έφευγε μόνη, γύρισε την μπάλα πίσω, ενώ θα μπορούσε να φύγει η ίδια στην επίθεση. Πάλι μπάλα από πλάγια. Η Βράντσης επιχείρησε το σούτ, αλλά αυτή τη φορά η Πυρητίδου κατόρθωσε, είπε όχι, και το έβγαλε, ναι. Μια καλή απόκρουση. Αν σκεφτεί κανείς ότι από αυτή τη θέση τρεις φορές που επιχείρησε ο ΠΑΟΚ σούτ ήταν επιτυχημένα. Για να δούμε αυτή την επίθεση. Το σούτ, η Τσικνάκη είναι και πάλι εκεί. Επιχειρήθηκε. Εύκολα απέκουσε τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Και πάλι. Δίλη ατομική προσπάθεια, δυναμικό πέρασμα. Πέτυχε τον γκολ, κέρδισε και την αποβολή της Πατσάνη, η οποία την κράτησε αντικανονικά. Διπλό το όφελος, έτσι. Διπλό, Θοδωρή. Ναι, εννοείται. Έχουμε τέρμα, έχουμε και αποβολή. Το σκορ λοιπόν στο 10 για την ομάδα του ΠΑΟΚ, 3 για την ομάδα των Γιαννιτσών, του Μέγα Αλέξανδρου. Ναι, νομίζω δεν ήταν αποβολή, γιατί βλέπω 6 παίκτρες, πρέπει να ήταν κίτρινη κάρτα. 6 είναι οι παίκτρες. Ναι, 6-6. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ ωραία πάλι προσπάθεια από την Καραβέλη, αλλά η Τσικνάκη πάλι ήταν εκεί. Λοιπόν, πέρασε στα play τώρα η Χατζηπαρασίδου, η διεθνής παίκτρια, η οποία γεννητσόντουσε, έτσι, η οποία, ναι, εδώ ανδρώθηκε, εδώ έμαθε το handball και ακολούθησε αυτή, ναι, αυτή τη μεγάλη πορεία. Πάλι έπαιζε στο Μέγα Αλέξανδρο, ήταν από τις διακριθέντες και ήταν η επιτυχία της, δηλαδή, και η πορεία της ήταν προδιαγεγραμμένη. Οπα. Λοιπόν, 2 λεπτά. Πολύ ωραίο το τέρμα που πετυχαίνει η Κουλούρη και η οποία κέρδισε και την αποβολή, με τη δίλεπτη αποβολή της Βράμπα. Γιατί στον αέρα, σπρώξουμε στον αέρα, είναι επικίνδυνο παίξιμο, τιμωρείται με 2 λεπτά. Ακούσαμε το επιφώνημά σου, Θοδωρή, ότι τρόμαξες από την... Ναι, στον αέρα, όταν σηκώνεται ο άλλος για σούτ και τον αποθείς, μπορεί να πέσει να χτυπήσει άσχημα και γι' αυτό τιμωρείται, βέβαια. Μα και γι' αυτό άκουσα το επιφώνημά σου. Ήταν χαρακτηριστικό ότι, ναι, κάτι το... Επικίνδυνο παίξιμο. Έτσι. Στο 11-3 η ψαλίδα της διαφοράς μεγαλώνει. Αναμενόμενο ήταν. Φάουλ έχουν δώσει οι διαιτητές τώρα σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της Αναστασίου, η οποία έχει αναλάβει το ρόλο του playmaker στην ομάδα των Γιαννιτσών. Πάμε πάλι, νέο φάουλ. Προσπάθησε η Μαυροπούλου να περάσει από το κέντρο και τη σταμάτησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 9 μέτρα, πάλι Μαυροπούλου, μακρινό δυνατό σουτ πάνω από τα πολύ δουχάρια. Ψηλά όμως. Time out αυτή τη φορά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Προφανώς ο coach της ομάδας του ΠΑΟΚ, των φιλοξενωμένων, να ξεκουράσει λίγο την έτσι, τακτική αυτή, να πάρει μερικές ανάσεις, άλλωστε έχει μπροστά πολλές υποχρεώσεις η ομάδα, έτσι ώστε δεν υπάρχει λόγος κανένας να φορτσάρουν συνέχεια. Δεν είναι θέμα κούρασης τόσο νωρίς, όσο ότι ίσως θέλει να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι, ίσως θέλει να δοκιμάσει κάποιο άλλο σχήμα, ή σχήμα ή σύστημα. Ναι, ναι, και γι' αυτό έκανε χρήση τη time out. Να πούμε πόσα time out δικαιούται η ομάδα. Δύο time out. Ναι. Στο ημίχρονο, έτσι. Για να τα λέμε τώρα αυτά, για να γνωρίζουν και οι φίλοι που δεν γνωρίζουν το άθλημα, να ξέρουν, ας πούμε, μας παρακολουθούν, να μαθαίνουν και κάποια πράγματα έτσι ώστε να βρουν το άθλημα και να μπορούν να καταλάβουν καλύτερα την περιγραφή που παρακολουθούν από εμάς ή από κάποιο άλλον αγώνα που θα δουν.
επέστρεψαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως, το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε αρκετό κόσμο στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννη Τζονέλη Μιστακίδου. Και νέα παιδιά. Ο κόσμος δείχνει ότι... Πολύ ωραία η απόκρουση. Πάρα πολύ ωραία απόκρουση. Πάλι προσπάθεια από τα πλάγια από την Μουράτοβιτς, αλλά αυτή τη φορά η Πυρητίδου είπε όχι. Είναι αυτό που βλέπουμε τακτικά. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει την μπάλα και πάντοτε επιχειρεί να βγάλει τις ακραίες παίκτριές του ελεύθερες για να κάνουν το σούτ. Σε δύο περιπτώσεις η τερματοφύλακα απέκρουσε, σε τρεις περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν να επιτευχθεί το τέρμα. Πάμε πάλι σε σετ παιχνίδι. Έχει περάσει στο παιχνίδι και η Πιόγκα για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Αναστασίου επιχείρησε μία προσπάθεια. Τη σταμάτησαν με αντικανονικά οι παίκτερες του ΠΑΟΚ. Φάουλ 9 μέτρα. Παίζει μπάλα. Βήματα από την Μπατσάνη. Αλλάζει κατοχή η μπάλα. Χατζιπαρασίδου για τον ΠΑΟΚ. Μοιράζει παιχνίδι. Έχει κάνει και κάποιες αλλαγές ο παίκτης. Έχει περάσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχει περάσει στον αγώνα την Κουλούρη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το γκολ που επιτυχαίνει η Γιαννησιώτισσα του ΠΑΟΚ, η Χατζιπαρασίδου. Ανεβάζοντας το δίκτυο σκορ στο 12-3. Διαμαρτυρίες για κάποια παράβαση από τον προπονητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο το παιχνίδι συνεχίζεται. Οπα. 9 μέτρα. Και η Μαυροπούλου στο παιχνίδι. Απόκρουση από την Τζικνάκη στο σούτ της Αναστασίου από τα 6 μέτρα. Άπλωσε το πόδι της, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Δείχνει να κατοχή πιάνει το χέρι πάλι της, ναι. Κατοχή πάλι για το Μεγαλέξανδρο. Από τα πλάγια, πολύ ωραίο σούτ. Πάρα πολύ ωραίο το τέρμα. Που... Η Καραμπατζάκη πετυχαίνει γκολ για το Μεγαλέξανδρο. Το τέταρτο γκολ για την ομάδα του Μέγα. Η Χατζεπαρασίδου τώρα μοιράζει την μπάλα και το παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τη Σαμολαδά να έχει περάσει πλέον στα πίβοτ για την ομάδα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Αλλαγές πάλι βλέπουμε. Χατζηπαρασίδου περνάει σε θέση ίντερ. Και στα playmaker η Κουλούρη, η οποία έκανε λάθος μπαλιά. Στην επίθεση ο Μέγας Αλέξανδρος. Η Κουλούρη θα κρατήσει την... Η Καραμπατζάκη θα κερδίσει το φάουλ η τοπική ομάδα. Ξεκινάει νέα επίθεση, νέα σετ επίθεση. Στο 22ο λεπτό βρισκόμαστε της αναμέτρησης. Με δύο πίβοτα αυτή τη στιγμή η ομάδα των Γιαννιτσών. Νέο φάουλ. 9 μέτρα η μπάλα. Πατσάνη και Αναστασίου. Οι εκφραστές, οι επιθετικές στο Γιαννιτσό. Πολύ ωραίο σουτ από την Αναστασίου. Χαμηλό μέσα από την άμυνα. Μειώνει το σκορ σε 12-5. Αλλά άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΟΚ σε μια γρήγορη επίθεση. Που πετυχαίνει το 13ο τέρμα του. Με την προκάρντου. Με την προκάρντου. Ναι. Το 13ο γκολ λοιπόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο 13-5. Ρουκάρντου ήταν. Είναι λόγιδη. Φάουλ τώρα για την... Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού, 13-5 το σκορ μπροστά η ομάδα του ΠΑΟΚ. 7 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο περίπου.
φάουλ 9 μέτρα σε αυτό το σουτ που επιχείρησε η Μαυροπούλου. Πάντως βλέπουμε ότι όταν γίνονται σουτ έξω από την περιοχή, βλέπουμε ότι η Τσικνάκη έχει ένα πρόβλημα. Στο τέτα-τέτ, όχι τόσο, στα απ' έξω βλέπουμε ότι από τα 5 τα 2 τα τέρμα... Βήματα. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει. Επιθετικό φάουλ της Αμολάδα. Ενώ ήδη η Χατζιπαρασίδου είχε βγει μόνη απέναντι στην τερματοφύλακα, η Σαμολαδά προσπαθώντας να σκρινάρει έκανε επιθετικό φάουλ, το οποίο σφύριξαν οι διαιτητές. Το γκολ λοιπόν θεωρείται σμιγενόμενο και το σκορ παραμένει στο 13-5. Αλλαγή για το Μέγα Αλέξανδρο στη θέση της Καραμπατζάκη. Πέρασε η Παπαδοπούλου, πήρε τη θέση της στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Μαυροπούλου πάλι με την Μπατσάνη προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα. Κερδίζει 9 μέτρα η παίκτρια του Γιάννητσόν. Η Αναστασίου, μακρινή μπαλιά, άστοχη εντελώς, βεβιασμένη. Πολύ βεβιασμένη. Αλλάζει κατοχή η μπάλα. Η Χατζιπαρασίδου επιχειρεί να τρέξει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Φάουλ όμως φυρίζει. Ο διαιτητής Χατζιπαρασίδου μοιράζει το παιχνίδι και πάλι η ίδια έχει την μπάλα. Κουλούρη Χατζιπαρασίδου και πάλι Χατζιπαρασίδου, η οποία ετοιμάζεται. Βήματα. Πάμε. Άργησε να βγουν στην αντεπίθεση. Πάνε σε σετ παιχνίδι πάλι. Πρόλαβε η ομάδα του ΠΑΟΚ να επιστρέψει στην άμυνα. Έτσι προσπάθεια που δοκίμασαν οι παίκτριες του Μέγα για να βγάλουν την αντεπίθεση γρήγορα, είδαν ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ επέστρεψε και έτσι λοιπόν πάνε σε σετ παιχνίδι. Έτσι ναι, Θοδωρή. Ναι. Δεν μπορεί συνέχεια να παίζει με ευνηδιασμούς. Οι ομάδες έχουν, βλέπεις, έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεσή τους. Πολύ ωραία, ωραία το προσπάθεια από την Μπατσάνη. Ναι. Μειώνει. Πάλι από τα πλάγια. Έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Πολύ, ναι, ναι. Πάλι το από τα πλάγια αυτό. Η Χατζιπαρασίδου μοίρασε στη Βράντσιτς και η οποία με πλασέ ψιλοκρεμαστό έγραψε το 14-6 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 14-6 λοιπόν. Στο 26ο λεπτό. Του ΠΑΟΚ, έτσι, να το λέμε αυτό, παρότι λέμε το σκορ. Ναι, ναι, για... 4-16 για την ακρίβεια. 4-16 είναι η πραγματική έτσι θέση αποτύπωση. Ναι. Αλλά διευκρινίζουμε όμως έτσι κι αλλιώς το σε ποια ομάδα νίκουν οι πόντοι, οπότε δεν υπάρχει θέμα να γίνεται παρεξήγηση στα αυτιά των φίλων που παρακολουθούν. Πάλι από τα πλάγια και ένα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τη Δημητρακούδη, η οποία από πολύ πλάγια θέση νίκησε την Τσικνάκη. 7-14, double score έχουμε. Το παλεύει, η τοπική ομάδα βλέπω το παλεύει, κυρίως από πλάγια. Κυρίως από πλάγια. Πλάγια και με εύστοχα χτυπήματα απ' έξω. Από την περιοχή, φαίνεται είναι εκεί ευάλωτη η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, είπαμε δύσκολα να περάσεις από το κέντρο. Για να δούμε τώρα αυτή την επιθετική προσπάθεια. Νομίζω από το κέντρο δεν έχει περάσει κανένα. Όχι. Εδώ η Χατζιπαρασίδου δεν μπόρεσε να περάσει, έκοψε η άμυνα. Και επέπεσε σε φάουλ. Ναι, φάουλ για την ομάδα του Γιάννητσόν κερδισμένο. Και ξεκινάει μια νέα επίθεση για την τοπική ομάδα. Η Πατσάνη πλέον σε θέση playmaker για την ομάδα των Γιάννητσών. Δίνει λοιπόν στη Μαλέ. Με Μαυροπούλου και Καραβέλη στη θέση των Ίντερ. Για να δούμε. Γυρίζουν την μπάλα. Πάλι από τα πλάγια η μπάλα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Πάλι Παπαδοπούλου. Είπαμε, είναι ευάλωτη από τα πλάγια.
η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γίνεται λοιπόν το 8-14. 8-14. Γύρισαν όμορφα την μπάλα, η μπάλα κατέληξε στην Παπαδοπούλου και αυτή για μία ακόμη φορά κέρδισε την Τζικνάκη. Βρίσκουν σιγά σιγά τα αδύνατα σημεία, ναι, της άμυνας του ΠΑΟΚ, τα κορίτσια του Μέγα Αλέξανδρου. Φάουλ τώρα που κέρδισε η Κουλούρη. Χατζηπαρασίδου. Λάθος Μπαγιά. Άστοχη Μπαγιά. Προσπάθησε να βρει το πίβοτ, αλλά ήταν πολύ ψηλή η Μπαγιά της. Δεν την αντελήφθηκε η Σαμολαδά, αλλά αλλάζει κατοχή η μπάλα πάλι. Πάλι στην επίθεση ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ένα σημείο του αγώνα όπου ο ΠΑΟΚ φαίνεται έχει ήδη κάνει τρία λάθη σε τρεις επιθέσεις. Στις τρεις τελευταίες επιθέσεις. Και άλλαξε κατοχή η μπάλα. Για να δούμε πώς θα πάει. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτρες των Γιαννητσών. Πατσάνη. Για να δούμε αν κερδίζει το φάουλ. Πάλι Μαυροπούλου, σουτ. Βρίσκει σε παίκτρια σε στο χέρι, αν δεν κάνω λάθος. Στο χέρι. Παίκτρες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Εκτέλεση πάλι Πατσάνη, μόνη της. Αυτή τη φορά η Τσικνάκη δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπάλα. Γρήγορα στην επίθεση γυρίζει μπάλα. Χατζηπαρασίδου. Επιθετικό φάουλ. Βλέπουμε στα τελευταία λεπτά. Η Κουλούρη είναι τρία συνεχόμενα λάθη επιθετικά που κάνει. Βλέπουμε την ομάδα του Μέγα να έχει αρχίσει σιγά σιγά να δένει στην άμυνα, να μπορεί να βλέπει καλύτερα. Έχει διαβάσει και κάποιες από τις κομπίνες που επιχειρούσαν πριν και αμήνεται καλύτερα. Καλύτερα. Είναι γεγονός αυτό, ναι. Έχει λίγη ώρα να πετύχει τέρμα η ομάδα του ΠΑΟ. Σε αντίθεση με την ομάδα του Γιαννητσών που έχουν πετύχει δύο τέρματα. Έχει μειώσει στα 6 γκολ. Στα 6 γκολ. Ναι, ναι. 8-14 το σκορ. Στο τελευταίο λεπτό βρισκόμαστε. Εδώ όμως τώρα θα είναι πολύ. Η Κουλούρη τώρα βγαίνει μόνη της αυτή τη φορά. Εδώ δεν θα αστοχήσει. Ήταν μια πάσα μακρινή από την Τζικνάκη στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Με την λήξη του ημιχρόνου. Ακριβώς. 8-15, ναι. Στο 30 με τη λήξη του ημιχρόνου. Έγινε λοιπόν το 15-8 και πάμε τώρα στο δεκάλεπτο διάλειμμα, έτσι. Ναι, ναι, έχουμε δεκάλεπτο διάλειμμα. 10 λεπτά λοιπόν διάλειμμα, ευκαιρία όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο αγαπητός εδώ φίλος Θοδωρής Γκουντουχίδης, παλιός παίκτης του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννητσών, ο οποίος σήμερα είναι εδώ μαζί μας για να μας βοηθήσει με τις γνώσεις του, αναλύοντας το παιχνίδι και όπως πολύ σωστά λοιπόν λέει, τώρα είναι η ευκαιρία για να δώσουν τις οδηγίες οι προπονητές, οι παίκτες να ξεκουραστούν και φυσικά βέβαια να δοκιμαστούν ενδεχόμενα και ναι, ναι, κάποια καινούργια πράγματα ή κάποια συστήματα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα είδαμε, κυρίως από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γιατί βλέπω, ας πούμε, στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε αλλαγές και στα συστήματά της, περνώντας την Χατζηπαρασίδου και παίζοντας με ψηλό πίβο τη Σαμολαδά, που επιχείρησαν να την περάσουν την μπάλα ανεπιτυχώς τις περισσότερες φορές και γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος βρήκε την ευκαιρία, έτρεξε λίγο και από τα πλάγια κατόρθωσε να μειώσει 15-8 ή 8-15, καλύτερα είναι το σκορ στο ημίχρονο. Πολύ ωραία. Σε περίπου 8 λεπτά θα ξαναεπιστρέψουμε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, εδώ από το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο των Γιαννητσών, Έλλη Μυστακίδου, Ολυμπιονίκης. Η μεγάλη μας Ολυμπιονίκη στο Ταϊκβοντό, η Έλλη Μυστακίδου, Ολυμπιονίκης του 2004 στην Αθήνα. Αργυρό μετάλλιο. Λοιπόν, ένα μικρό κενό και επιστροφή.
Θοδωρή, για το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ελπίζω να παρακολουθήσουμε έτσι πάλι ένα καλό ημίχρονο. Στο πρώτο είδαμε και καλές φάσεις και δύναμη και ταχύτητα σε ένα παιχνίδι που όσον αφορά το πειθαρχικό έλεγχο οι διαιτητές ήταν, θα έλεγα, άριστοι. Δεν είχαμε βέβαια και πολύ δύσκολες φάσεις, αλλά ό,τι χρειάστηκε, όπου χρειάστηκε, ναι, ήταν παρόν. Ναι, τις αντιμετώπισαν ακριβώς όπως έπρεπε να τις αντιμετωπίσουν. Άλλωστε, εντάξει, δεν είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι τεράστιας βαθμολογικής σημασίας για να υπάρξει και ένταση και περισσότερο πάθος. Θεωρώ ότι για το παιχνίδι του συγκεκριμένου, Θοδωρή, και εδώ θέλω να μου πεις την όψή σου, τα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα τα πράγματα. Θεωρώ ότι στον πίνακα, όταν έρχονται οι κληρώσεις, θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι η ομάδα των Γιάννητσών το έχει 0 βαθμούς. Έτσι δεν είναι? Ναι, το έχει στοχία, ας πούμε, που λέμε. Ναι, έτσι. Εντάξει. Δεν νομίζω να περιμένει η ομάδα των Γιάννητσών, νομίζω πολλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Απλά τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για το, για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ότι η ομάδα των Γιάννητσών δεν νομίζω να ευελπιστούσε να πάρει κάτι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι. Η πρώτη επίθεση πάντως για την ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είχε αποτέλεσμα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τη Χατζηπαρασίδου, με τη Βράντσιτς, με τη Σαμολαδά, τη Σεβδίλη, τη... Έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα. Ρίσκα, τη Μπροκάρντο, ναι, και με την Καπρινιώτη στη θέση του... Τράβημα εδώ, έτσι, φάουλ. 9 μέτρα. Δεν μπορούμε να δούμε και καλά τα νούμερα λίγο της ομάδας του ΠΑΟΚ όπως τα έχουν. Ναι. Μια φορά μας ξεγελάνε και να ζητήσουμε συγγνώμη αν καμιά φορά. Μόνο από την πίσω πλευρά μπορέσουμε να δούμε. Γιατί τώρα βλέπω, ας πούμε, η τερματοφύλακας φοράει φόρμα 13 και η Σαμολαδά επίσης έχει το 13, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο να δούμε από την πίσω πλευρά όπου το νούμερο φαίνεται καλύτερα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς τη μετάδοσή μας τώρα. Ακριβώς. Δεν μένουμε σε αυτό. Μακρινό σουτ από την Μαυροπούλη. Μπάλα χτύπησε σε κάποιο χέρι, αμυντικού. Όχι, το 12, είναι η Καπρινιώτη. Καλά, είπαμε, εντάξει. Απλώς το 2 φαίνεται σαν 3, άμα το δούμε. Ναι, από την προστινή πλευρά, επειδή είναι πολύ μικρό το... Πολύ ωραία η πάσα. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Εδώ είναι που λέμε κοιμήθηκε η άμυνα. Ακριβώς. Και η Αναστασίου πήρε την μπάλα, κρέμασε την Καπρινιώτη. Αλλά πολύ η Χατζηπαρασίδου. Ατομική προσπάθεια της Χατζηπαρασίδου, δυναμική. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη η Χατζηπαρασίδου. Της βοηθά βέβαια και η σωματική της διάπλαση, λεπτή και δυνατή. Ναι. Για να δούμε τώρα αυτή την επίθεση. Πάλι ξεκίνησε με τη Γιάννηνα στο μοίρασμα της μπάλας. Λάθος εδώ. Λάθος πάλι. Σε... Στην αντεπίθεση η ομάδα του ΠΑΟ καλά. Η προσπάθεια από την Μπορίζουσκα σταμάτησε από την, πάνω στην τερματοφύλακα, αλλά όπως απέκρουσε η τερματοφύλακα της ομάδας των Γιάννητσών, χτύπησε πάνω στα πόδια στην παίκτριά της και η μπάλα ξανά στα χέρια των παίκτριών της ομάδας του ΠΑΟ. Γυρίζουμε λίγο Χατζηπαρασίδου, παίρνει πάλι. Και πάλι Χατζηπαρασίδου. Γρήγορα βλέπουμε, ετοιμάζεται, αλλάζει γρήγορα και πάλι η ίδια. Πάρα πολύ ωραίο το χαμηλό τέρμα. Σουτ. Με χαμηλό σουτ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το σουτ, γιατί ο τερματοφύλακας δεν έχει καθόλου οπτική επαφή με την μπάλα. Την μπάλα τη βρίσκει μπροστά του ξαφνικά. Αρκεί η μπάλα να περάσει από την άμυνα. Και η Μπουράτο λοιπόν είναι αυτή που πετυχαίνει τον
17ο πόντο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Γιάννη Τσιώτης τώρα στην επίθεση. Φάουλ κερδίζουν. Φάουλ που κέρδισε η Καραβέλη. Νέο φάουλ. Είναι δύσκολο να διασπάσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει αποκτήσει κινητικότητα. Πολύ ωραίο σούτ. Πολύ ωραίο σούτ από την Καραβέλη στο αριστερό παραθυράκι της Καπρινιώτη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και κοίταξε τώρα τι έχασε. Ας πούμε το σίγουρο. Μόνη με την τερματοφύλακα. Προκαινήσει αισθήσει που μπορούμε να πούμε. Αυτό που λέμε. Αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα σε μια παρόμοια φάση και όπου επισήμανε ότι καμιά φορά αυτά που φαίνονται ότι είναι απόλυτα σίγουρα χάνονται. Είναι αυτό όπως που λέμε, η σιγουριά καμιά φορά δεν είναι καλός σύμμαχος σε αυτά τα σουτ. Ενώ το σκορ έχει διαμορφωθεί στο 10-17. Η Κατρινιώτη μπλοκάρει σε αυτή την επίθεση των παικτριών της ομάδος του Μέγα. Έτσι Παρασίδου τώρα ετοιμάζεται, σουτάρει και πετυχαίνει πολύ ωραίο ένα goal, δυναμικό goal. Πέρασμα. Κερδίζει και τη δίλεπτη για την Πιόγκα, η οποία την απόθεσε στον αέρα. Είπαμε, αυτό τιμωρείται με δίλεπτη αποβολή. 10-18 το σκορ λοιπόν και δίλεπτη αποβολή που κερδίζει η Χατζηπαρασίδου. Διπλό λοιπόν το κέρδος για την ομάδα της και τέρμα, αλλά και ταυτόχρονα αναγκάζει την ομάδα των Γιαννητσών να παίξει με παίκτρια λιγότερο. Βγαίνει βέβαια η τερματοφύλακας εκτός για να είναι στην επίθεση 6 παίκτριες. Τώρα γίνεται η αλλαγή και ξαναεπιστρέφει η τερματοφύλακας, αλλά για να δούμε. Εκπληκτικό το τέρμα η Μαυροπούλου, το επιχειρεί τακτικά, είδαμε, δεν φοβάται, σουτάρει και καλά κάνει, γιατί τις περισσότερες φορές τα σούτ της είχαν επιτυχία. 11-18 ο δείκτης του σκορ αυτή τη στιγμή, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Χατζηπαρασίδου προλαβαίνουν. Σώσαν την παλιά τελικά. Έχουν σφίξει λίγο οι άμυνες, η αλήθεια είναι. Εδώ, όπα, πέναλτι, ήδη είχε περάσει τη γραμμή, έτσι. Τη γραμμή μέσα, ναι, στο προσπάθεια να κρατήσει η Καραβέλη την Σαμόλαδα. Πέρασε μέσα από τη γραμμή, οι διαιτητές έδειξαν το σημείο του πέναλτι, το οποίο θα εκτελέσει Χατζηπαρασίδου. Αλλαγή τερματοφύλακα για το Μέγα. Για να δούμε λοιπόν την Χατζηπαρασίδου τώρα. Απέναντι στη Δίμτση. Στη δεξιά γωνία. Και διαμορφώνει. Έπεσε προς τα αριστερά και έριξε την μπάλα προς την δεξιά γωνία. 38 λεπτό, 11-19 το σκορ. Πετυχαίνοντας τον 19ο πόντο για την ομάδα. Στην επίθεση η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Αναστασίου να μοιράζει. Στο 8ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου βρισκόμαστε. Μαυροπούλου τα δύο ίντερ της ομάδας των Γιαννητζών. Πάλι στα πλάγια η μπάλα και πάλι γκολ. Είναι, νομίζω, η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει δείξει μια αδυναμία στα πλάγια. Το έχουν εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο. Και η Δημητροκούδη είναι αυτή που πετυχαίνει το 12ο πόντο για την ομάδα της. Εκπληκτική απόκριση από την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, αλλά στην επιστροφή κέρδισε την μπάλα η Βράντζετς και πέτυχε τον 20ο πόντο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παρακολουθούμε ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Παρότι η δυναμικότητα, όπως είπαμε και στην αρχή, των δύο ομάδων είναι εμφανής, ωστόσο η τοπική ομάδα το παλεύει. Παρότι στα παιχνίδια τα φιλικά που έδωσε,
δεν έδειξε στοιχεία, απογοήτευσαν θα έλεγα τους παράγοντες της ομάδας. Ωστόσο σήμερα επιχειρεί μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μια σαφώς ανέτερη ομάδα. Εδώ κερδίζει το φάουλ η Καραβέλη στην προσπάθειά της. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έχουν πετύχει 4 γκολ η ομάδα του Γιαννιτσόν και 5 η ομάδα του ΠΑΟ. Ναι, είπαμε, οι ομάδες έχουν... Εδώ έγινε κατάχρηση του χρόνου από την ομάδα του Γιαννιτσόν. Άμυνα από μέσα από την Αναστασίου. Πάλι η Σαμολαδά έγινε αποδέκτης της μπάλας από μακρινή παλιά. Η Αναστασίου για να τη μαρκάρει πέρασε μέσα από την άμυνα, όπως έχει δείξει ο διαιτητής της συνάντησης. Και σφυρίζει πέναλτι, έτσι. Πέναλτι, ναι. Και πάλι η Χατζιπαρασίδου έτοιμη. Αυτή τη φορά όμως απέναντι στην Πυρητίδου τελικά και πάλι καταφέρνει να πετύχει το τέρμα. 21-12 στο 40. 12-21 μάλλον στο 40. Στην επίθεση η ομάδα του Γιαννιτσόν. ...6-0 η άμυνα του ΠΑΟΚ με τις δύο παίκτριες να βγαίνουν απέναντι στα ίντερ, απέναντι όταν παίρνουν την μπάλα, με εξόδους δηλαδή, συνδυαστική Foul. Άμυνα. Φάουλ που κερδίζει όμως η ομάδα των Γιαννιτσών. Και πάλι... Αυτή τη φορά η Καραβέλη δεν κατάφερε να κερδίσει την Καπρινιώτη, η οποία με τη σειρά της έκανε μακρινή παλιά, λάθος εντελώς. Βεβαιασμένη η παλιά της. Αλλάζει και πάλι κατοχή η μπάλα πάλι για τον Μεγαλέξανδρο και περνάει στη θέση κεντρικού πάλι Γιάννηνα, η Ουκρανέζα παίκτρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλαγές στα ίντερ, η μπάλα στα εξτρέμ και νέωση. Η Καραμπατζάκη είναι αυτή η οποία πετυχαίνει έναν ακόμη πόντο. Τον 13ο πόντο, Θοδωρή. Πάλι από τα εξτρέμ. Είπαμε και πριν ότι ο ΠΑΟΚ από τη θέση αυτή είναι πολύ ευάλωτος και τις περισσότερες φορές που έχουν επιχειρήσει σούτι, έχει επιχειρήσει σούτι τοπική ομάδα από αυτή τη θέση, δικαιώθηκε. Για να δούμε τώρα. Να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει πετύχει 6 πόντους η ομάδα του ΠΑΟΚ και 5 έχει πετύχει η ομάδα των Γιαννιτσών. Ναι. Έτσι. Αμφίρο από το παιχνίδι. Βέβαια αυτή τη φορά η Μουράτοβιτς με μακρινό σούτ πετυχαίνει ένα τέρμα. Η Πυρητίδου δεν κατάφερε μάλλον να αποκρούσει την μπάλα. Δυνατό το σούτ. Εδώ τώρα χάθηκε η μπάλα. Κλέψιμο της μπάλας. Κόπηκε ο ευνηδιασμός με φάουλ. Το άφησαν οι διαιτητές. Έξυπνο το φάουλ αυτό. Δεν τους ήρξαν οι διαιτητές, ωστόσο διακόπηκε η επίθεση. Η επίθεση, η αντεπίθεση αυτή η γρήγορη. Η αντεπίθεση, σωστά. Για να δούμε. Χατζιπαρασίδου. Πολύ ωραίο σουτ πάλι από τη Μουράτοβιτς. Πετυχαίνει τον 23ο πόντο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία έχει πάρει τις τελευταίες επιθέσεις επάνω της. 23-13. Πολύ ωραία προσπάθεια από την Καραμπατζάκη. Όχι, συγγνώμη, η Καραβέλη, η οποία κερδίζει και το πέναλτι, αλλά κερδίζει και την αποβολή της Σεβδίλη, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
απέφυγε την παίκτρια του ΠΑΟΚ και στην προσπάθειά της να σουτάρει την κράτησε και κέρδισε το πέναλτι. Το πέναλτι το εκτέλεσε Παπαδοπούλου. Δεν τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια, τα κατάφερε όμως με τη δεύτερη. Το απέκρουσε η Καπρινιώτη, αλλά τη δεύτερη φορά ο Παπαδοπούλου κατόρθωσε και την νίκησε. 14-23 στο 44. Στα μισά λοιπόν του δευτέρου μηχρόνου, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε. Χατζηπαρασίδου περνάει, πέναλτι. Και δύο λεπτά τράβηγμα από πίσω στην προσπάθεια για σούτ στην παίκτρια των Γιαννιτσών, τη Μαυροπούλου. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι η Χατζηπαρασίδου ότι είναι η καλύτερη του αγώνα μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εγώ, έτσι. Κοίταξε, παίρνει προσπάθειες επάνω της, μοιράζει την μπάλα, έχει την ευκαιρία να διεισδύει στην αντιπαλιά, να την τρυπάει την αντιπαλιά. Δίνει, μοιράζει, κάνει άμυνα. Δεν θεωρείται αδίκως και μία από τις καλύτερες Ελληνίδες παίκτρες αυτή τη στιγμή. Μόνιμο στέλεχος της εθνικής ομάδος. Να πούμε εθνική ομάδα που στο τελευταίο μάτς που έδωσε στην Κροατία έκανε καλή εμφάνιση, ιτήθηκε βέβαια, αλλά είπαμε το γυναικείο χάντμπολ δείχνει στοιχεία ανόδου, ναι. Και αυτό είναι καλό. Και νομίζω ότι time out έχουμε έτσι τώρα. Παρότι να το πω αυτό, οι περιφερειακοί σύλλογοι σε τμήματα υποδομών έχουν επιτυχίες. Δηλαδή, αν θα δεις ομάδες όπως η Προσοτσάνη, όπως το Καματερό τώρα που ανέβηκε, ο Μέγας Αλέξανδρος λίγο παλαιότερα, είναι ομάδες που καλλιεργούν τα τμήματα στις υποδομές δηλαδή, και διακρίνονται και διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Απλά όταν φτάσεις στις μεγάλες κατηγορίες και πλέον χρειάζεται η εμπειρία και χρειάζεται παίκτρες, και χρειάζονται και τα ανάλογα χρήματα για να κρατήσεις αυτά τα ταλέντα. Ναι. Έτσι. Ή για να φέρεις ταλέντα. Τώρα η Γιαννιτσότητα Γιαννιτσότης Χατζηπαρασίδου, εάν είχε την οικονομική δυνατότητα η ομάδα του δεν Μέγα. Μόνο από τα Γιαννιτσά υπήρχε η Ανδρίτσου, η οποία νομίζω φέτος είναι στην Άρτα, Παναγιωτίδου, Πατζαρακούδη, παίκτρης του ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρχε μία, το τμήμα τα υποδομών του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν πανελλήνια πρωταθλήματα μονίμως. Και αυτό βοήθησε εδώ στην καλλιέργεια του αθλήματος και γι' αυτό η ομάδα από γενέσεως του χάντμπολ, του γυναικείου χάντμπολ στην Ελλάδα, είναι στην Α' μεγάλη κατηγορία, έτσι. Με περσινό εξαίρεση. Μόνο διάλειμμα, με εξαίρεση την περσινή χρονιά. Όλες τις άλλες χρονιές αγωνίζεται μονίμως στην Α1 εθνική κατηγορία. Μεγάλη υπόθεση τώρα, μια μικρή επαρχιακή πόλη τώρα να είναι μέσα στις ομάδες της ελίτ της χώρας, έτσι. Να δούμε τώρα. Πάμε. Είναι 14-24 το σκορ στο 45 λεπτό. Πάλι μπάλα στα πλάγια. Αυτή τη φορά όμως η Καπρινιώτη λέει όχι. Είπε όχι. Έχει δύο τερματοφύλακες η ομάδα του ΠΑΟΚ που είναι εκπληκτικές, έτσι. Σήμερα νομίζω είχαν τα λάθη τους, έτσι. Ίσως η δυσκολία του παιχνιδιού τους επιτρέπει να είναι πιο χαλαρές, αλλά η αλήθεια είναι εγώ περίμενα να τα απεξέλθουν καλύτερα. Ένα ακόμη γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ που ανεβάζει το σκορ στο 25 και από με την και, με η Βράνσης. Με τη Βράνσης λοιπόν, την Άννα Βράνσης, η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι αυτή που πετυχαίνει τον 25ο πόντο της. Σε σετ επίθεση πάλι με την Αναστασίου, Καραμπατζάκη. Οπα. Εδώ η Ζένελη, φάουλ που είχε υποπέσει την Μπατσάνη, το έδωσαν οι διαιτητές, 9 μέτρα, πάμε συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ μπερδεύτηκαν οι... Λάθος από την Καραβέλη, γρήγορη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, Χατζηπαρασίδου. Ανακόπη τελικά η επίθεση.
εισευδήλισε θέση playmaker για τον ΠΑΟΚ. Time out για να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες από τον, νομίζω, προπονητή στο Γιάννη Τσόντο ζήτησε. Δεν πρόλαβα να δω, αλλά νομίζω το σκορ είναι 14-25 στο 46ο λεπτό. Να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ έχει περάσει η Αζενέντο και η Μεντεσίδου. Έχει βρει η Χατζιπαρασίδου και η Βράντσις, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Προσπάθεια με την Κουλούρη. Κέρδισε το φάουλ 9 μέτρα. Σετ παιχνίδι και για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σαμολαδά παραμένει στα πίβοτ. Όχι, συγγνώμη, έχει αλλάξει και το πίβοτ. Δουλεύει τώρα την μπάλα και πετυχαίνει. Η Καραβέλη. Η Καραβέλη λοιπόν, προσπάθεια. Έκλειψε την μπάλα. Πέρασε όλο το γήπεδο. Και με σκαστό σουτ μείωσε το σκορ. Σαν τεπίδηση δεν καταφέρνει η ομάδα του ΠΑΟΚ να πετύχει τέρμα. Η Πυρητίδου σωστά. Και έχουμε λοιπόν το 15-25. Ναι. Πάμε πάλι με την Αναστασίου να μοιράζει την μπάλα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει κάνει αλλαγές. Πολύ ωραίο σούτ από τη Μαυροπούλου. Νέο σούτ από τη Μαυροπούλου. Μειώνει ακόμα περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. 16-25. Εδώ έχουμε πέναλτι στην προσπάθεια. Χτύπησε και όλα σε παίκτρια. Ευτυχώς σηκώνεται. Κουλάτοβιτς. Ποια είναι. Για να δω, δεν φαίνεται από εδώ. Η Μουράτοβιτς, είναι σωστά. Η Μουράτοβιτς, πολύ σωστά, προσπάθειά της. Κέρδισε το πέναλτι και δίλεπτη αποβολή. Ναι, και δίλεπτη αποβολή για την παίκτρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ίδια εκτελεί το πέναλτι, αλλά η Πυρητίδου το πιάνει. Κέρδισε έτσι το χειροκρότημα, ναι, από την Εξάδρα. Ενθουσιάζεται η κερκίδα από τέτοιες φάσεις, είναι γεγονός. Για να δούμε λοιπόν αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τα κορίτσια του Μέγα Αλέξανδρου, να δούμε τι καρπούς θα αποφέρει. Πάλι από τα πλάγια, πάλι από τα πλάγια. Έναν Δημητρακούδη. Η Δημητρακούδη λοιπόν έναν πολύ ωραίο πόντο πετυχαίνει, ένα πολύ ωραίο τέρμα λοιπόν πετυχαίνει. Γύρισε το σώμα της, απέφυγε την αντίπαλό της και με σκαστό σουτ. Και μειώνει σε 17-25. 17-25, ναι, ναι. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ευάλωτος από τη θέση των εξτρέμ. Πολύ ευάλωτος. 10 τέρματα έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και 9 η ομάδα του Γιαννιτσόν. Τώρα το 11ο γκολ για το δεύτερο ημίχρονο από την Κερλίδη. Από τα πλάγια. Κάνει το 26-17. Εκεί δύσκολο να την κόψεις. Έχουμε φάουλ τώρα εδώ που κέρδισε η Πατσιάνη. Ο
νέο φάουλ. Οι προσπάθειες της ομάδας των Γιαννιτσών ανακόπτονται με φάουλ, συνεχόμενα φάουλ. Ο διαιτητής έχει σηκώσει το χέρι για παθητικό. Το σούτ γίνεται στο δοκάρι, αλλαγή κατοχής, στην μπάλα στον ΠΑΟΚ. Η μπάλα λοιπόν... Η Αζενέντο σε θέση playmaker αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Με την Μουράτοβιτς στα ίντερ. Εναλλαγή της μπάλας, σηκώνεται η Μουράτοβιτς στο δεξί παραθυράκι της Πυρητίδου. Πολύ ωραίο σούτ. Πολύ ωραίο σούτ. Βέβαια. Πολύ ωραίο σούτ. Εντυπωσιακό σούτ και για γκολ. 27-17. Δώδεκα τα γκολ που πετυχαίνει η ομάδα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Και βρισκόμαστε λοιπόν στο 20ο του δεύτερου ημίχρονου, στο 51ο λεπτό αν θέλετε της αναμέτρησης. Άλλαξαν την μπάλα γρήγορα. Πολύ άδειασε. Ωραίο πετυχαίνει το τέρμα αυτό. Άδειασε το 18ο. Βρήκε έτσι κενό στο γρήγορο γύρασμα της μπάλας. Αλλά η Αζενέντο ανταπέδωσε πολύ γρήγορα με μακρινό σούτ. Βλέπω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει αρχίσει και επιχειρεί σούτ από τα 9 μέτρα. Από τα 9 μέτρα, ναι. Η ομάδα λοιπόν των Γιαννιτσών μπροστά. Κερδίζει λοιπόν το φάουλ η Μαυροπούλου και πάλι δεύτερο συνεχόμενο φάουλ. Με δυναμικές προσπάθειες προσπαθούν να διασπάσουν την άμυνα του ΠΑΟ. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο γιατί τα σωματικά προσόντα δεν τις επιτρέπουν να το κάνουν αυτό, την τοπική ομάδα. Και ύστερα πέφτουν πάνω τρεις παίκτρες συνεχώς. Οπα. Αλλαγή κατοχής, λάθος πάσα από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Για να δούμε σε αυτή τη φάση. Πατσάνη. Πάλι το ίδιο, είπαμε. Είναι δύσκολο να περάσεις. Έχει κλείσει πίσω η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ακολουθεί τον παίκτη με την μπάλα. Έξυπνα κλέβει εδώ Μπουλάτοβιτς. Η Μπουλάτοβιτς και πετυχαίνει έξυπνο πλασέ τον 21ο, το 21ο τέρμα για την Μπουλάτοβιτς και για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το 18-29. 11 τα γκολ της διαφοράς. Η Μαυροπούλου είναι κύριος εκφραστής των επιθέσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου τα τελευταία λεπτά. Ναι, ναι. Κερδίζει φάουλ εδώ. Πάλι είπαμε είναι μονοδιάστατη η επιθετική προσπάθεια των Γιαννιτσών. Προσπαθούν κατά μέτωπο να μπουν στην άμυνα. Πήγαν να εκμεταλλευτούν την ενδεχόμενη αδράνεια. Το σούτ που επιχειρεί Μαυροπούλου. Ο διαιτητής φυρίζει φάουλ. Φάουλ και παθητικό. Δίνει πλέον τα περιθώρια, τα χρονικά έχουν στενέψει. Εδώ η Κερλίδη τράβηξε από πίσω επικίνδυνα τη Γιάννηνα στην προσπάθειά της να την ανακόψει. Ο διαιτητής έδωσε φάουλ και δίλεπτη αποβολή. Παραμένει στην επίθεση ο Μέγας Αλέξανδρος με τη Γιάννηνα στα playmaker, να αλλάζει τώρα. Πάμε η Καραμπατζάκη, μπαίνει, σουτάρει, πολύ ωραία, μπράβο. Η Καραβέλη, συγγνώμη. Στο δεξί γάμα.
ωραίο, ατομική προσπάθεια, δυναμικά μπήκε στο κέντρο της άμυνας, παρέσυρε και την αντίπαλό της, θα έλεγα. Κάνει το 19-29 στο Θοδωρή. Ναι, ναι. 19-29 στο 55ο λεπτό. Θα χαρακτήριζα αξιοπρεπή την εμφάνιση του μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, με, όπως είπαμε και στην αρχή, με δεδομένο τη δυναμικότητα των δύο μάνων. Μα θα συγκρίνεις και τα μεγέθη, έτσι, δεν... Και τα οικονομικά και τα, ναι, και τις εμπειρίες και βέβαια τις ξένες παίκτρες που αγωνίζονται, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είπαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος αγωνίζεται με μία ξένη παίκτρια, σε αντίθεση με τον ΠΑΟ που διαθέτει μία ολόκληρη εξάδα, εφτάδα, δεν μπορώ να πω ακριβώς, πολύ ωραία έξυπνη παλιά. Πολύ έβαλε, ωραία η απόκριση. Με τα δάχτυλα των ποδιών, θα ακριβώς, λέγαμε χαρακτηριστικά, πολύ στην ωραία κυριολεξία, φάση. Όπως το περιέγραψε στο Δωρή, με τα δάχτυλα των ποδιών. Και η πάσα ήταν εξαιρετική στο πίβοτ. Η Μπουλάτοβιτς πήρε έξυπνα την παλαγύρισε σούταρα και η Πυρητίδου με τα δάχτυλα του ποδιού. Με τα ακροδάχτυλα του ποδιού. Έτσι. Έβγαλε το σούτ. Πολύ ωραία φάση. Κόρνερ αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει η τοπική ομάδα. Time out ο προπονητής του ΠΑΟΚ νομίζω αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Ναι, γιατί είδε ότι η διαφορά μειώθηκε στα 10 πάλι. Θα δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες. Παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι βέβαια. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι, ναι, έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι... Δεν έχει βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει την ταχύτητα που είχε στο πρώτο. Έτσι, έτσι. Αλλά ωστόσο είναι ένα καλό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που όταν ξεκινούσε δεν περιμέναμε ότι θα δούμε τόσο ποιοτικό παιχνίδι. Ναι. Κυρωμένο πάντα των αναλογιών, έτσι. Να πω την αλήθεια, και εγώ περίμενα ότι η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ θα φανεί πολύ χαρακτηριστικά. Πολύ έντονα μέσα στον, ναι, αγωνιστικό χώρο θα αποτυπωθεί. Βέβαια, να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με εντελώς διαφορετική σύνθεση, έτσι. Αυτό κάτι λέει. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και οι θεωρητικά αναπληρωματικές σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα ήταν βασικές. Μα όχι, αυτή τη στιγμή έχει τρεις ξένες παίκτερες μέσα στη σύνθεσή του. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Μακάρι, μακάρι όλα τα παιχνίδια να είναι ανταγωνιστικά, να τα χαίρεται ο κόσμος και να κερδίζει το άθλημα και φίλους, αλλά και ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους να ασχοληθούν με το γυναικείο χάντμπολ. Πολύ ωραία η αντεπίδυση, πολύ γρήγορη. Μακρινή παλιά, την οποία μετέτρεψε σε τέρμα η Μετεσίδου. Κάνοντας το 19-30 υπέρ της ομάδος των φιλοξενωμένων του ΠΑΟΚ. Εναλλαγές έχουμε. Πέτυχε το τέρμα αλλά πάτησε γραμμή. Είδαν την παράβαση οι διαιτητές. Στην αντεπίθεση είναι αυτό που λέγαμε. Από τον ΠΑΟΚ έλειπε η γρήγορη επίθεση. Το επιχειρούν δεύτερη φορά μετά το time out, αλλά δυστυχώς έκανε βήματα. Δυστυχώς για την ίδια. Η Κουλούρη δεν κατάφερε. Συγγνώμη, η Μουράτοβιτς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Έκανε βήματα, άλλαξε κατοχή η μπάλα. Ο Μέγας Αλέξανδρος πάλι στην επίθεση. Έχουμε πει στα τελευταία 3 λεπτά του αγώνα. Έξυπνη παλιά, αλλά δεν την πρόλαβε. Φάουλ κερδίζει η τοπική ομάδα. Με τη Μαυροπούλου. Να δούμε. Δοκίμασε εκεί να περάσει η Πατσάνη, αλλά δεν μπόρεσε. Να προσπαθούν να τρυπήσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ με ατομικές προσπάθειες. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Για να δούμε. Πάλι φάουλ κερδίζουν οι παίκτρες. Δύο πάσες, παθητικό παιχνίδι, για να δούμε. Και πάλι πρέπει να εκτελέσει.
τέλος χρόνου που λέμε, αλλάζει κατοχή η μπάλα, οι διαιτητές είχαν δώσει παθητικό προειδοποίηση. Πάμε τώρα με τη Μουράτοβιτς βασικό εκφραστή τελευταίες επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Σετ παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Μπροκάρντο είναι playmaker. Πολύ ωραία η απόκριση. Η Κουλούρη ατομική προσπάθεια. Μπήκε στα 9 μέτρα. Η αντίπαλό της την τράβηξε. Κέρδισε το φάουλ. Το πέναλτι και την οπότε αποβολή. Οπότε η απόκριση είναι ως μηγενόμενη. Και την αποβολή της Καραβέλης. Το πέναλτι Μπροκάρντο. Συγγνώμη, Αζενέρο. Συγγνώμη. Η Αζενέντο στο πέναλτι. Η Αζενέντο έχει... λοιπόν είναι αυτή που πετυχαίνει το τέρμα με το εύστοχο χτύπημα του πέναλτι. 19-31 το σκορ. Κάνοντας το 19-31 για τις φιλοξενούμενες. Μαυροπούλου. Επιθετικό φάουλ. Το πίβο στην προσπάθειά του να σκρινάρει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Μπουλάτοβιτς, Κουλούρη, βγήκε η Αζενέντο, αλλάζουν τώρα. Νομίζω θα με πάνε. Κουλούρη και Μπορίτζουσκα. Κουλούρη πάλι ατομική προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλ αυτή τη φορά. Τελευταίο μισό λεπτό. Και η Μιλόγεβιτς το παιχνίδι. Μοιράζει έξυπνα την μπάλα. Πολύ ωραίο. Κλασική φάση κίνηση εξτρέμ από τη Μεντεσίδου. Και ανεβάζει το σκορ σε 32. 39-32. 15 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, 17 στο δεύτερο η ομάδα του ΠΑΟ. Ναι, σταθερότητα βλέπουμε. Σφύριξε όμως ο διαιτητής. Και το παιχνίδι τελείωσε. Λήξη, α, γι' αυτό ήταν το σούτ. 19-32 τελικό αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες που πρόσφεραν και θέαμα και ποιότητα. Ο διαιτητής γιατί... Έχει σφυρίξει το φάουλ, οπότε ναι, πρέπει να εκτελεστεί ακριβώς στην εκπνοή. Στην εκπνοή. Είναι ένα σούτ. Ένα σούτ. Δεν αλλάζει κάτι βέβαια. Όσον αφορά για τον νικητή μιλάμε, γιατί ενδεχόμενο αυτό το σούτ μπορεί και να καταλήξει. Δεν το... δεν εκτελείται. Δεν λογικό εκτελείται, είναι. Λογικό είναι. Πάντως για πρεμιέρα παρακολουθήσαμε ένα καλό παιχνίδι. Καθαρό παιχνίδι. Οι διαιτητές ήταν άριστοι. Οι παίκτες δείξανε καλά στοιχεία παρότι η αρχή του, αρχή του πρωταθλήματος. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι να παρακολουθούμε όμορφα παιχνίδια και το πρωτάθλημα να πάει καλά χωρίς τραυματισμούς, το ελπίζουμε για όλους. Και στο τέλος να δούμε τι θα έχουμε, να κάνουμε τον απολογισμό μας. Έτσι ακριβώς. Να πάμε γρήγορα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Να προλάβουμε για να πάρουμε, αν προλάβουμε να πάρουμε κάποιες συνεντεύξεις από τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές, ενώ πρωταγωνιστές τους προπονητές, πρωταγωνίστριες της αθλήτρες και της ομάδος της νικήτριας της φιλοξενούμενης του ΠΑΟΚ, αλλά και από τα κορίτσια του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών. Να ευχαριστήσω Θοδωρή που ήσουν εδώ μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και θα ελπίζω να έχουμε, όπως είπα, ένα καλό πρωτάθλημα. Έτσι. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, κάτω για να προλάβουμε, αν προλάβουμε, τις αθλήτριες και τους προπονητές για μια γρήγορη έτσι συνέντευξη μαζί τους για να μας πούν πώς είδαν το παιχνίδι και φυσικά το αποτέλεσμα.
Είμαστε στον αγωνιστικό χώρο, coach αν θέλετε, ελάτε λίγο πιο εδώ. Κοντά μας ο coach από την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Γιάννη Τσόν, ο κύριος Τερνίδης Αλέξανδρος. Coach, πώς είδατε την σημερινή αγωνιστική, τον αγώνα και ποιο σχολιασμό θα κάνετε στις παίκτριές σας μετά φυσικά τον αγώνα? Καταρχάς, θέλω να πω καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες, καλή αρχή, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Για το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, είχαμε διαφορετικούς στόχους με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι μια έμπειρη ομάδα με άλλη ποιότητα και σε ατομικά και σε τακτικά και σε ατομικά στοιχεία. Εμείς προσπαθούμε από αγώνα σε αγώνα να βρούμε ρυθμό. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Από την περσινή ομάδα από την οποία ανεβήκαμε κατηγορία έχουν έρθει 7 μεταγραφές. Όσο να είναι, θέλουμε πολλή δουλειά, είναι δύσκολο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα κορίτσια και από την προσπάθεια που βγάλανε μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κοντά μας η Ελένη Αναστασίου από την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Γιάννη Τσόν. Ελένη, πώς είδες τη σημερινή αναμέτρηση και ποιος είναι ο επόμενος στόχος και ποια τα συμπεράσματα που προκύπτουν για να αντιμετωπίσετε την Πηλέα στην επόμενη αγωνιστική? Ήταν μια καλή ημέρα. Είμαστε μια νεοσύστατη ουσιαστικά ομάδα. Έχουμε πολλές προσθήκες φέτος. Βρίσκουμε τα πατήματά μας ακόμα. Θεωρώ ότι για πρώτη αγωνιστική πήγαμε αρκετά καλά. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να δουλέψουμε και να βρούμε. Στόχος μας είναι να κυνηγήσουμε τα ντέρμπι, να έχουμε καλές εμφανίσεις σε τέτοια παιχνίδια δύσκολα και να κυνηγήσουμε τα ντέρμπι όσο μπορούμε. Τι συμπεράσματα προκύπτουν από τη σημερινή αγωνιστική για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε στην επόμενη? Παίξαμε με πάθος, παίξαμε με διάθεση, το σημαντικότερο συστατικό για την ομάδα μας. Θέλουμε δουλειά για να κατακτήσουμε το στόχο μας που είναι παραμονή στην Α1. Ο κόσμος έπαιξε κάποιο ρόλο για το ηθικό σας? Ο κόσμος πάντα παίζει ρόλο για το ηθικό μας. Είμαστε μια πολύ δυνατή έδρα και χρειαζόμαστε τη στήριξή τους πάντα. Είναι πάντα ένας παίκτης παραπάνω για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Κοντά μας η ομάδα, κοντά μας η Χατζηπαρασίδου Μαρία από την ομάδα του ΠΑΟΚ που πέρυσι ανήκε στο δυναμικό της ομάδας των Γιάννη Τσόν. Μαρία, πώς είδες τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα σε μια ομάδα η οποία θεωρείται και θεωρούνταν μέχρι και πέρυσι πολύ δική σου? Λοιπόν, θα σε διορθώσω. Εγώ έχω φύγει από τα 18 μου τα Γιάννητσά. Είμαι τα τελευταία 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά προφανώς είναι το σπίτι μου. Είμαι από εδώ, η οικογένειά μου είναι εδώ. Είναι πολύ γνώριμα τα μέρη για εμένα. Θέλω να πω συγχαρητήρια καταρχάς για την άνοδο που έκανε η ομάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο για εμάς θεωρητικά εντός γηπέδου δείξαμε ότι είναι εύκολο. Πήραμε τους 2 βαθμούς γιατί αυτό είναι και το σημαντικό για εμάς και προχωράμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ποια είναι τα συμπεράσματα που θα κρατήσετε και ποια είναι έτσι τα στοιχεία που πιθανότητα θα διορθώσετε ή θα χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε την επόμενη αγωνιστική τον Αθηναϊκό? Καθημερινά και κάθε εβδομάδα θα έλεγα δουλεύουμε πάνω στον αντίπολο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εκάστοτε Σαββατοκύριακο. Σίγουρα σήμερα θα κρατήσουμε την άμυνά μας και τα καλά στοιχεία τα επιθετικά. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά, τα κακά να τα κάνουμε καλά και τα καλά καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Κοντά μας ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, Πελεκίδης Δημήτρης. Coach, καλή αρχή καταρχάς και μια καλύτερη αρχή είδαμε στο γήπεδο. Ποιο είναι το δικό σας πόρισμα από τη σημερινή αναμέτρηση και τι θα χρησιμοποιήσετε υπέρ σας για την επόμενη αναμέτρηση που θα παίξετε κοντρά στον Αθηναϊκό? Καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουν όλες οι ομάδες, υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε και ένα όμορφο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ήταν μια πρώτη αγωνιστική με δύο ομάδες που έχουμε αντίθετες βλέψεις ούτως ή άλλως στο πρωτάθλημα. Τα Γεννητσά είναι οφώτιστα και σίγουρα από το στόχο είναι η παραμονή τους. Εμείς όπως κάθε χρόνο της και φέτος διεκδικούμε τους τρεις τίτλους, ήδη κατακτήσαμε τον ένα και πάμε για το double, αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Ξέρουμε ότι σε όλα τα μάτς αυτά είναι πιο δύσκολο για την ομάδα να μπορέσει να βρει ρυθμό λόγω και της δυναμικής του αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά η λογική μας είναι να μπορούμε σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα με ποιον παίζουμε, η ομάδα να δίνει το 100% και να προσπαθούμε να έχουμε το ίδιο κομμάτι συντακτική μας, την πειθαρχία και να προσπαθούμε να βγάζουμε πράγματα στο γήπεδο. Σίγουρα κάναμε μια καλή αρχή, θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη ούτως ή άλλως. Οπότε εβδομάδα-εβδομάδα θέλουμε η ομάδα να παρουσιάζει ένα καλύτερο πρόσωπο και την επόμενη εβδομάδα πάλι έχουμε ένα εκτός έδρας μάτς. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα και να κάνουμε την δεύτερη μας νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιστροφή. Είστε καλά. YouTube, πού είστε για να... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλες και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.